Στο Ρέθυμνο με ήχους από παραδοσιακές κριτικές καντάδες. Καλή φωνή κανταδόροι σεριάνισαν με λύρες, λαγούτα και μαντινάδες στους δρόμους της πόλης. Ακούτε τα παιδιά που παίζουν εξαιρετικές καντάδες που τους παλιούς τους θυμίζουν τα νιάτα τους και για τους νέους είναι, αν θέλετε, ένα δείγμα της ποιότητας του πολιτισμού μας και της μουσικής μας. Αυτές οι μουσικές θα πλημμυρίσουν όλη την πόλη. Και έτσι ο κόσμος θα μπορέσει να απολαύσει αυτή τη μουσική πανδεσία και συγχρόνως θα ενωθεί και όλοι μαζί θα γίνουν μια μεγάλη πορεία η οποία θα κρατήσει περίπου 2 ώρες. Όλοι μαζί λοιπόν διασκεδάζουμε στο Ρέθυμνο, θέλουμε ηρεμία, όχι μέθη, όχι φασαρίες, θέλουμε ο κόσμος που θα έλθει και θα είναι μαζί μας να το νιώσει ότι πέρασε καλά και να ξανάρθει και του χρόνου. Παραδοσιακά σύνολα με μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου, πλαισιωμένα από μουσικούς, σκόρπισαν νοσταλγία στο πέρασμά τους. Η μουσική παρέα ξεκίνησε από την πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη, πέρασε από τα στενά της παλιάς πόλης, καταλήγοντας στη Μεγάλη Πόρτα στην πλατεία 4 Μαρτύρων. Ένα από τα παλαιότερα έθιμα της Κρήτης αναβίωσε και φέτος με το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι να οδεύει προς την κορύφωσή του. Υπενθυμίζεται ότι αποκλειστικός τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι η Anne Klein, μέλος της Attica Group και χορηγός επικοινωνίας ο όμιλος της Κρήτη TV.